Στην ποίηση, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Η φωτογραφία μοιράζεται αυτό το προνόμιο. Υπάρχει μόνο το άδραγμα της στιγμής. Υπάρχει μόνο μια στιγμή στο παρελθόν, στο μέλλον. Και αυτή η στιγμή ονομάζεται ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο Βασίλης Κολτούκης, ταξιδεύει στα πιο μακρινά και διαφορετικά σημεία του πλανήτη, φωτογραφίζοντας μοναδικό υλικό. Λείπει από παντού για πολύ καιρό. Φεύγει, γυρνά, μετακινείται με συνοδοιπόρο τη φωτογραφική μηχανή του και με ένα λαύρο πάθος για το όνειρο, το τραγούδι, τον έρωτα, τη ζωή, τη φύση. Φεύγεις, Βασίλη Κολτούκη, από παντού, συνέχεια, και εγώ που μένω πίσω και σε ζηλεύω για όλα αυτά τα υπέροχα μέρη που βλέπεις, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που συναντάς, θέλω πολύ να σε συστήσω στον κόσμο σαν έναν άνθρωπο που κατάφερε στις δύσκολες αυτές εποχές να βάλει σε εφαρμογή την προτροπή του Καβάφη μέσα από την Ιθάκη. Να φεύγεις πάντα. Ναι, έτσι είναι, Δαβίδ. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος πληγώνεται βαθιά. Και αν είναι αρκετά ευαίσθητος, αργά ή γρήγορα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη ζωή του αν υπάρχει κάποιο νόημα. Έτσι και εγώ, πριν κάμποσα χρόνια, υπήρχε ένα περιστατικό στη ζωή μου. Πέρασα μια περιπέτεια που με έκανε να αρχίσω να τα βλέπω κάπως αλλιώς τα πράγματα. Και έτσι άρχισα τα ταξίδια με μόνο σκοπό να φέρνω πίσω στον κόσμο εικόνες γεμάτες ανθρωπιά, ειρήνη και αγάπη. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας ταχυδρόμος που θέλω να φέρνω πάντα καλά μαντάτα στον κόσμο, στους ανθρώπους. Φεύγω για μακρινά ταξίδια, όπως ξέρεις, αρκετό καιρό, με τα απαραίτητα και με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Και με ένα λαύρο πάθος για τον έρωτα, την ομορφιά, τα βλέμματα των κοριτσιών, για τα παιδιά. Πες μου για την Άρτα. Ναι, στην Άρτα έχω γεννηθεί. Εκεί έχω τους φίλους μου, 2-3 φίλοι που επικοινωνούμε. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου. Ξέρεις, στην Άρτα δεν μένω πάρα πολύ καιρό. Συνέχεια ταξιδεύω. Όταν επιστρέφω, κάθομαι 1-1,5 μήνα και μετά πάλι στα ταξίδια. Μου άρεσε ένας δημοσιογράφος που είχε γράψει σε ένα περιοδικό ότι ο Βασίλης Κολτούκης, λέει, επιστρέφει, γεμίζει τις μπαταρίες του στην Άρτα. Πάλι μετά στον δρόμο. Η Άρτα είναι μια πόλη όπως όλες οι ελληνικές πόλεις. Έχει χάσει την αισθητική της όσον αφορά την αρχιτεκτονική. Έχει ισοπεδωθεί στο ρεύμα του τσιμέντου και της αντιπαροχής. Από την Άρτα των 30.000 κατοίκων βρέθηκε στη Μητρόπολη της Τέχνης στο Παρίσι, όπου σπούδασε σε γαλλική φιλολογία και εκεί είχες και αυτό το συναπάντημα που άλλαξε τη ζωή σου. Όχι μόνο ένα συναπάντημα, τα συναπατήματα. Αλλά το πιο βασικό ήταν η συνάντηση που είχα με τον Γάλλο φωτογράφο Εντουάρ Μπουμπά. Εάν δεν υπήρχε αυτός, ίσως και εγώ να μην ήμουν τώρα φωτογράφος, να μην έκανα αυτά τα ταξίδια. Εκτός όμως από τον Εντουάρ Μπουμπά, υπήρχαν και άλλα συναπατήματα και άλλες συναντήσεις εκεί. Ήταν η γαλλική φιλολογία. Δηλαδή, από την Άρτα έφτασα στο Παρίσι και εκεί μου ανοίχτηκε όλος ο κόσμος. Η γαλλική φιλολογία, μετά ήρθε ο κινηματογράφος. Πήγαινα συνέχεια σε φεστιβάλ κινηματογράφου και ανακάλυψα τις ταινίες του Ταρκόφσκι. Πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια που πέρασα στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία μου. Πόσο ετών ήσουν τότε? 22 χρονών, 22-23. Πόσο σημαντικά αποδείχτηκαν όλα αυτά τα διαβάσματα για την τέχνη σου?
Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορούσα να έχω την ευαισθησία στο βλέμμα. Δεν θα μπορούσα να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, στα ταξίδια μου. Καταρχήν εισχώρησαν μέσα στο ψυχικό μου κόσμο και έτσι αναπτύχθηκε ένας καρπός. Ο οποίος αυτός ο καρπός ήθελε να εκφραστεί, ήθελε να βγει προς τα έξω. Γιατί πιστεύω ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα εκεί λύαιναν την ανθρώπινη ψυχή μου, ώστε να την κάνουν δεκτική στον καλό, στην ομορφιά. Βελτίωσαν την πνευματική μου ζωή. Όργωσαν και καλλιέργησαν τον ψυχικό μου κόσμο, ώστε να ετοιμαστώ καλύτερα για το θάνατο. Κάπως άκουσα να λες, με τη φωτογραφία πρέπει να είμαστε στο πεδίο της ζωής, έξω στους δρόμους, στις χώρες, πρέπει να γίνει κάτι τώρα και όχι αύριο, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά. Για ποιο ακριβώς πράγμα θα είναι αργά, Βασίλη? Μα φυσικά, το πρωταρχικό, ο φωτογράφος δουλεύει με τον κόσμο. Δεν είναι όπως ο ζωγράφος, ο ποιητής ή ο μουσικός που μπορεί να καθίσει μέσα στο δωμάτιο να δημιουργήσει. Ο φωτογράφος δημιουργεί έξω, στο πεδίο της ζωής, στο δρόμο. Και θα είναι αργά γιατί η νεότητα χάνεται, φεύγει. Τα νιάτα φεύγουν. Η στιγμή φεύγει. Η ομορφιά, το βλέμμα. Και γι' αυτό είμαστε πάνω στο τερέν της ζωής, για να βγάζουμε τις ομορφιές του κόσμου.